Γεια σας, τι μου κάνετε! Καλώς ορίσατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας έχω τα αγαπημένα του μήνα Αυγούστου και κάποια προϊόντα τα οποία πήρα μαζί μου στις διακοπές. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να μην βγει μεγάλο αυτό το βίντεο. Λοιπόν, το προϊόν το οποίο αγάπησα πάρα πολύ και το πήρα μαζί μου και στις διακοπές και πραγματικά μετάνιωσα που δεν πήρα δεύτερο μπουκάλι. Είναι αυτό εδώ. Το Victoria's Secret, σας το είχα ξαναπεί, είναι το Mango Temptation, η μυρωδιά, είναι το Fragrant Mist και η κρέμα σώματος. Παιδιά, αυτά τα δύο τα λάτρεψα, τα αγάπησα και πραγματικά λυπήθηκα πάρα πολύ που δεν πήρα δεύτερο μπουκάλι από αυτό εδώ το άρωμα. Είναι φανταστικό, βλέπετε που έχει φτάσει έτσι και το πήρα αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, η κρέμα όχι τόσο πολύ, γιατί δεν τη χρησιμοποιούσα τόσο όσο αυτό εδώ. Έχει μέσα η βίσκο και το νέκταρ του μάγκου, οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν τι μυρωδιά έχει. Φανταστικά, τα αγάπησα και τα δύο. Ελπίζω όταν τελειώσω αυτό να το ξαναβρω, γιατί από ό,τι με είχαν ενημερώσει τότε και στη Victoria's Secret ότι αυτά τα οποία ήταν σε έκπτωση τα προϊόντα και θα σας έχω και το link εδώ, σας είχα ένα haul που τα είχα τα συγκεκριμένα. Ήταν το προηγούμενο βίντεο, αν θυμάμαι καλά. Μου είχαν πει λοιπόν ότι αυτά τα είχαν βγάλει σε προσφορά, τα είχαν 50% για το λόγο ότι είναι κάποια προϊόντα τα οποία δεν θα ξαναβγούν. Ελπίζω όμως να ξαναβγούν. Γιατί πραγματικά. Τελάτε. Επόμενο προϊόν, το οποίο το πήρα και αυτό στις διακοπές και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι από La Roche-Posay το νεράκι, το mist αυτό, το σεροζίνκ, το οποίο το ξέρετε όλοι. Είναι για μας που έχουμε λιπαρές επιδερμίδες και απλά ψεκάζεις πριν και μετά το μακιγιάζ, γιατί μπορείς να σετάρεις και το μακιγιάζ με αυτό εδώ, και αφήνει το πρόσωπό σου ματ και το ενυδατώνει και το κάνει ματ. Να σας το δείξω κιόλα, να είναι λίγο και... Αυτό ήταν. Επόμενο προϊόν. Αυτό δεν το πήρα μαζί μου, ήταν λόγω όγκου βασικά, ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αλλά το αγάπησα πάρα πολύ για τη μυρωδιά του, για τη συσκευασία του, για αυτά που προσφέρει. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, της Bioten, το αφρόλουτρο, το οποίο εγώ, το παιδί το πήρα σε μυρωδιά cotton, μυρίζει πραγματικά βαμβάκι, μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει αυτό της πούδρας στο άρωμα. Θα μου πεις βαμβάκι και πούδρα δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, τη μυρωδιά της καθαριότητας. Λοιπόν, μυρίζει εκπληκτικά. Ναι, δε. Είναι φανταστική η μυρωδιά του. Αυτές εμένα οι μυρωδιές μου αρέσουν και σε αρώματα. Όπως επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το άρωμα του Bulgari, το Blue, που έχει αυτή ακριβώς τη μυρωδιά, τη φρεσκάδα, την καθαριότητα, το σαπούνι. Αυτό το πράγμα μου άρεσε πάρα πολύ σε αρώματα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν είναι στα 750 ml, είναι ολόκληρη κουμούτσα. Λοιπόν, και το είχα πάρει και από Χόντο, γιατί είχε ένα σε ένα δώρο νομίζω, και μου είχε βγει πάρα πολύ οικονομικά. Γύρω στα 4,5 με 5 ευρώ, εκεί περίπου είχε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν αφήνει με τα ξένια την επιδερμίδα και έχει 100% βιολογικό sea butter. Γι' αυτό και κρατάει την υγρασία μέσα στο δέρμα, το ενυδατώνει, το μαλακώνει και δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα bath foam, θέλει πολύ λίγες σταγόνες από το προϊόν για να κάνει αφρό και μου αρέσει πάρα πολύ επίσης γιατί έχει αυτό το applicator, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Μπράβο Bioten, πολύ καλό! Επόμενο προϊόν που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και το λάτρεψα και το είχα και στις διακοπές είναι αυτή εδώ η υγρή λακ της L'Oréal, της Techni Art, το Fix Design. Είναι στο επίπεδο 5, το force ας πούμε, η δύναμή του. Είναι μια πάρα πολύ ωραία υγρή λακ, η οποία παιδιά πραγματικά το ψεκάζει στο μαλλί σου και δεν αφήνει αυτό τη σκληράδα που έχουν οι απλές λακ και κρατάει το μαλλί σταθερό, πραγματικά σταθερό. Αν είδατε το vlog θα παρατηρήσατε ότι είχα κάνει κοτσιδάκια πριν φύγω για τις διακοπές μου. Λοιπόν, είχα χρησιμοποιήσει λοιπόν αυτή τη λακ
σχεδόν την ίδια, μια παρεμφερή βασικά στο κομμωτήριο μου είχαν βάλει, αλλά για να τα κρατήσω λίγο πιο παραπάνω το χτένισμα, πιο πολλές μέρες, χρησιμοποίησα λοιπόν μετά αυτή. Παιδιά, ήταν καταπληκτική και γενικότερα οτιδήποτε χτένισμα και να κάνεις, σου αφήνει έτσι το μαλλί λίγο πιο sleek, πιο... να μην πετάνε τρίχες, όχι τόσο σκληρό. Ήταν φανταστική, πραγματικά φανταστική. Και εννοείται ότι θα την ξαναπάρω. Και πλέον θα προτιμήσω τις υγρές lag από τις κανονικές. Επόμενο προϊόν που το πήρα εννοείται μαζί στις διακοπές και είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητά μου είναι αυτός εδώ ο ροζ της Estée Lauder, ο οποίος είναι για βράδυ. Λοιπόν, είναι το Advanced Night Repair, το οποίο είναι περισσότερο για τις επιδερμίδες οι οποίες είναι από 30 κάτι και πάνω, δηλαδή δεν θα πω 30 ακριβώς, θα είναι 33 και πάνω, κάπου εκεί. Λοιπόν, και όντως κάνει repair, είναι για αναδόμηση του δέρματος, είναι για τις λεπτές γραμμές του δέρματος, εδώ γύρω από τα χείλη και στο μέτωπο. Στην ουσία δεν θα το έλεγα filler, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο πραγματικά το τοποθετώ αφού βάζω, καθαρίζω εννοείται το πρόσωπό μου, βάζω της Galénique το υγρό που σας είχα δείξει, που είναι σαν όχι ακριβώς serum. Είναι ένα προϊόν το οποίο το τοποθετώ στο πρόσωπό μου και δίνει μία έξτρα ενυδάτωση. Και μετά από εκεί και πέρα χρησιμοποιείς όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, κρεμικά, βράδυ είτε πρωί. Λοιπόν, όποτε χρησιμοποιώ της Galénique το συγκεκριμένο λοσιόν, μετά τοποθετώ τον ορό αυτόν εδώ και στη συνέχεια βάζω τις κρέμες μου, τις ενυδατικές, της νύχτας, την κρέμα ματιών και πάει λέγοντας. Με το που θα το τοποθετήσεις αυτό το βράδυ λοιπόν και σηκωθείς το πρωί, πραγματικά βλέπεις στο πρόσωπό σου μια πάρα πολύ ωραία φωτεινότητα, λάμψη και καθαρό το πρόσωπο. Το βλέπεις δηλαδή πραγματικά ξεκούραστο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει αυτό εδώ το applicator, το οποίο στην ουσία εγώ να σας πω την αλήθεια ρίχνω 3 σταγόνες στην παλάμη μου, το ζεσταίνω και το τοποθετώ στο πρόσωπό μου. Ένας πάρα πολύ ωραίος ορός. Αξίζει. Είναι λίγο ακριβώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι κρατάει. Δεν θα τον πάρεις για ένα μήνα, θα τον κρατήσεις τουλάχιστον για 2-3 μήνες. Αναλόγως και τη χρήση του βέβαια. Λοιπόν, επόμενο προϊόν που σας το έδειξα σε Instagram story είναι αυτή εδώ, η καινούργια παλέτα. Είναι η εταιρεία Runway Glamour. Είναι ένα μικρό παλετάκι στην ουσία, το οποίο ανοίγει έτσι. Έχει αυτά τα 6 υπέροχα χρώματα με το πινελάκι αυτό εδώ και έχει και ένα κατρεφτάκι. Λοιπόν, αυτή την εταιρεία που τη βρήκα. Η εταιρεία λοιπόν είναι συγκεκριμένη, επειδή έχουμε εδώ στη γειτονιά μας, στην περιοχή μου μάλλον, τα Femme Fatale, έχουν φέρει λοιπόν αυτή την εταιρεία. Τα κορίτσια λοιπόν με ενημέρωσαν εκεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η εταιρεία που βγάζει τα πινέλα της Real Techniques. Οπότε είναι η ίδια εταιρεία ακριβώς. Είναι αμερικάνικη εταιρεία. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις στις σκιές. Έχει βγάλει διάφορες παλέτες, κατηγορίες μάλλον παλετών. Δηλαδή έχει βγάλει 3 τέτοια παλετάκια με διαφορετικές αποχρώσεις σκιών. Εγώ πήρα τις γήινες αποχρώσεις. Λοιπόν, έχει μετά τις πιο μεγάλες παλέτες, οι οποίες είναι για highlighter. Μάλλον έχει highlighter μέσα. Η δεύτερη παλέτα που έχει είναι για contouring, η οποία είναι φανταστική. Οι μεγάλες πάλι παλέτες, έτσι. Είναι, το μέγεθος τους φανταστείτε είναι όπως είναι της Urban Decay, κάπως έτσι είναι. Σε τσίγκινη συσκευασία. Η τρίτη παλέτα που έχει είναι για όλο το πρόσωπο, δηλαδή για τα φρύδια, έχει δύο κρεμώδη σκιές, ας το πούμε, οι οποίες μπαίνουν στα φρύδια, δύο διαφορετικές αποχρώσεις, τρεις σκιές αν δεν κάνω λάθος, έχει για contouring και έχει και highlighter. Η τιμή τους είναι πάρα πολύ οικονομική, δηλαδή οι μεγάλες παλέτες είχαν στα 12 ευρώ,
και τα συγκεκριμένα έκανε 5 ευρώ. Δηλαδή πραγματικά αξίζει να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα σας κάνω και ένα swatch να τα δείτε, τα χρώματα. Είναι φανταστικά. Τώρα, ό,τι μπορείτε να δείτε σε αυτήν την κάμερα βέβαια, γιατί είναι και λίγο περίεργη, θα το έχω ξαναπεί. Έχει φανταστικά χρώματα, πραγματικά φανταστικά χρώματα. Τώρα, τι μπορείτε να δείτε, ό,τι μπορείτε να δείτε, τέλος πάντων. Fallouts δεν έχει καθόλου. Νομίζω ότι μπορείτε να τα δείτε καλά. Και όλα είναι τα χρώματα με shimmer, δηλαδή δεν είναι κάποιο το οποίο είναι χωρίς γυαλάδα μέσα. Όλα έχουν shimmer, αλλά έχουν τόσο ωραίες αποχρώσεις, πραγματικά. Το συγκεκριμένο δεν το πήρα μαζί μου στις διακοπές, γιατί είναι τελευταίο απόκτημα. Μου άρεσε πάρα πολύ, την έχω χρησιμοποιήσει, αυτή τη στιγμή δεν τη φοράω, αλλά πραγματικά το δοκίμασα, έχει διάρκεια, δεν κάνει σπασίματα καν στα μάτια, είναι καταπληκτική παλέτα και θα σας έχω εννοείται πληροφορίες κάτω στο description box για να πάτε να το δείτε. Τώρα νομίζω αυτή την εταιρεία μόνο εκεί την έχω δει, μόνο στα Femme Fatale, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού. Πάντως είναι φανταστική. Και έχει μέσα, όπως σας είπα, 6 πολύ όμορφα χρώματα. Και λέει From Dark and Sultry to Soft and Subtle. Αυτά. Α, και είναι και cruelty free, έτσι. Λοιπόν, άλλο απόκτημα πολύ ωραίο που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό ένα πάρα πολύ γλυκούλι προϊόν, το οποίο, παιδιά, εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Και όταν το είδα, μου έκανε τρομερή εντύπωση και μόνο τη συσκευασία του το πήρα. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό εδώ της Golden Rose, το μικρό το Liquid Matte Lipstick. Υπάρχει και σε μεγάλη συσκευασία, έχω δηλαδή μεγάλη συσκευασία σε άλλο χρώμα από αυτή την εταιρεία. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και η απόχρωση, ήθελα να τη δοκιμάσω. Γιατί η απόχρωση, θα σας δείξω τώρα πώς είναι. Είναι ένα σωμόν, έτσι, πολύ ωραίο σωμόν. Μπορώ να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σωμόν. Εδώ νομίζω το βλέπετε καλύτερα. Έτσι είναι ροζ σωμόν. Και σκέφτηκα ότι με την παλέτα αυτή εδώ, που σας έδειξα πριν, επειδή έχει γίνει σε αποχρώσεις, θα ταιριάζει πάρα πολύ. Υπάρχει και μεγάλη συσκευασία γι' αυτό εδώ, απλά είπα να το δοκιμάσω σε μικρή συσκευασία και άμα μου αρέσει να πάω να πάρω για την πιο μεγάλη. Αν και πόσο να βάλεις και να σου τελειώσει. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να βάλεις πάρα πολύ για να σου τελειώσει. Αλλά μόνο και μόνο η συσκευασία είναι φανταστική. Βλέπετε τι όμορφο που είναι. Και στις περισσότερες αποχρώσεις έχει βγάλει μικρή συσκευασία. Και ενώ ήταν πιο φθηνή από τα υπόλοιπα, ας το πούμε, τα πιο μεγάλα καριονάκια του. Λοιπόν, ένα προϊόν το οποίο σας το έχω ξαναδείξει. Απλά, παιδιά, πραγματικά έχω πάθει αιμονή και έρωτα με αυτό. Όσες φορές και να το ξαναπάρω, θα το ξαναπάρω, θα το ξαναπάρω, θα το ξαναπάρω και θα το ξαναπάρω. Είναι αυτή εδώ η μάσκα από Sephora για τη μύτη. Παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερη μάσκα που να αφαιρεί μαύρα στίγματα. Πραγματικά, ανοίγει τους πόρους και αφαιρεί όλα τα μαύρα στίγματα. Εγώ όσες φορές και να την έχω χρησιμοποιήσει, δεν με έχει αφήσει παραπονεμένη ούτε μία φορά. Πραγματικά, από την πρώτη της εφαρμογή είδα τρελά αποτελέσματα. Καταρχάς με το που την έβγαλα, έπαθα πλάκα, έπαθα τρελή ζημιά γιατί τα έχει αφαιρέσει όλα. Και δεν ξέρω, αυτές τις μάσκες που έχουν βγει στο εμπόριο πλέον, η Black Mask, η Silver Mask, η Gold Mask, που υποτίθεται ότι βγάζουν τα μαύρα στίγματα και ανοίγουν τους πόρους, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να τις πιστέψω και ότι μπορώ να πάω να δώσω 30 ευρώ και 15 ευρώ. Εντάξει, 15 ευρώ θα μου πεις δεν είναι και πολύ ακριβό, αλλά και πάλι να δεν σου κάνει δουλειά, είναι 15 ευρώ ρε. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι 5 ευρώ. Να πεις ότι παίρνεις ένα δειγματάκι και το δοκιμάζεις. Μετά τι θα το κάνεις? Πού θα το βάλεις? Οπότε, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Τέλειο προϊόν. Επόμενο λοιπόν,
και τελευταίο απόκτημα και μου άρεσε πάρα πολύ, το δοκίμασα, είναι από Sephora αυτό εδώ το μπουκαλάκι, το οποίο είναι αντισηπτικό και καθαριστικό πινέλο. Εμένα πραγματικά με καλύπτει πάρα πολύ, γιατί π.χ. έχεις να κάνεις ένα μακιγιάζ και μετά έχεις και δεύτερο μακιγιάζ στο καπάκι και δεν προλαβαίνεις να πλύνεις τα πινέλα σου. Ψεκάζεις με αυτά τα πινέλα σου, παίρνεις ένα χαρτί κουζίνας, ταμπονάρεις πάνω το πινέλο, το τρίβεις λιγάκι για να φύγει το make-up που έχει πάνω το πινέλο και αναλόγως στην επιφάνεια του πινέλου ρίχνεις και τις ανάλογες ψεκασιές. Δηλαδή, αν ένα πινέλο έχει μεγάλη επιφάνεια, ρίχνεις 3 με 4 ψεκασμούς. Αν είναι μικρό, έχει μικρή επιφάνεια δηλαδή, ρίχνεις 1 με 2. Οπότε καθαρίζει και το πινέλο, κάνει και τον καθαρισμό του σε βάθος. Τον καθαρισμό σε βάθος εννοώ ότι επειδή είναι και αντισηπτικό μαζί, διώχνει όλα τα μικρόβια. Οπότε μπορείς κατευθείαν να εφαρμόσεις τα πινέλα σε κάποιο δεύτερο άτομο. Και όχι μόνο για επαγγελματική χρήση, και για σένα. Εκείνη την ώρα δεν έχεις προλάβει να πλύνεις τα πινέλα σου, γιατί πρέπει να κάνεις ένα μακιγιάζ επί τόπου και δεν έχεις προλάβει να πλύνεις τα πινέλα από προηγούμενη μέρα. Αν και κανονικά θα πρέπει τα πινέλα μας μετά από κάθε εφαρμογή να τα πλένουμε. Βασικός κανόνας, γιατί παιδιά πραγματικά όταν βλέπουμε δέρματα τα οποία είναι με κοκκινίλες, ερυθισμούς, έχουν κάποια σπυράκια, όλα αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και εννοείται πολύ μεγάλο σως, δεν χρησιμοποιούμε τα πινέλα τα δικά μας, είτε πρόκειται για επαγγελματική χρήση είτε για προσωπική χρήση σε κάποιον άλλον, δηλαδή δικό μας άνθρωπο, εάν δεν έχουν καθαριστεί και από μας προς τους άλλους και από τους άλλους προς τα εμάς. Σε καμία περίπτωση, έτσι, σως. Και εννοείται ότι μπορείτε τα πινέλα σας να τα καθαρίσετε και με ένα σαπούνι, μια μπάρα σαπουνιών. Εγώ χρησιμοποιώ συγκεκριμένα κάποια σαπουνάκια τα οποία είναι με βάση το ελαιόλαδο και είτε το αρκάδι μπορείτε να πάρετε που είναι για μωρά. Γενικότερα ό,τι έχει βάση με ελαιόλαδο είναι καλύτερα, γιατί κάνουν και την τρίχα πιο μαλακιά και την ενυδατώνουν κιόλας και δεν την καταστρέφουν. Οπότε βγαίνει και πολύ πιο εύκολα το make-up από πάνω από τα πινέλα και τα κάνει και πιο μαλακά. Είναι μια πολύ καλή λύση. Απλά αυτή είναι η πιο γρήγορη λύση, ας το πούμε. Λοιπόν, ωραίο προϊόν και αυτό, μου άρεσε. Αν και θα το ήθελα η Sephora να το βγάλει και σε πιο μεγάλο μέγεθος, γιατί δεν το βγάζει. Βγάζει μόνο 60 ml. Το μόνο κακό. Και τελευταίο προϊόν, το οποίο μπορώ να πω ότι με άφησε ικανοποιημένη τελικά, γιατί στην αρχή λίγο το ψηλό φοβήθηκα όταν το πήρα. Λοιπόν, είναι από Wet n Wild το Contour Stick, αυτό εδώ, το οποίο από μια μεριά έχει το highlighter και από την άλλη μεριά έχει το bronzing. Αναλόγως την πίεση που θα ασκήσουμε επάνω σε αυτό εδώ το προϊόν, και τι εννοώ, όταν το τοποθετούμε επάνω και κάνουμε το κόψιμο και το πατήσω πολύ δυνατά, θα βγάλει μια πολύ πιο έντονη γραμμή. Εάν το πατήσω πιο ελαφριά, θα βάλει μια πιο αχνή γραμμή και θα είναι πιο εύκολο να το δουλέψω. Όταν λοιπόν το πατάμε πολύ πιο δυνατά και βγάζει πιο έντονη γραμμή, είναι πολύ πιο δύσκολο να το δουλέψεις. Θέλει σιγά σιγά το χτίζεις και αναλόγως πόσο έντονο το θέλεις, το βάζεις και παραπάνω ποσότητα. Το highlighter πάλι μου άρεσε, γιατί κάνει έναν ηριδισμό έτσι λίγο ψιλορόζ μοβ και μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό θέλει λίγη ποσότητα. Δεν θέλει, γενικότερα παιδιά δεν θέλει υπερβολές στο μακιγιάζ. Θέλει ήρεμα και όμορφα πράγματα για να βγει ωραίο το αποτέλεσμα. Άμα είναι να τοποθετείς όλες τις γυαλάδες επάνω, όλα τα bronzing, όλα τα contouring και να γίνεσαι καραγκιόζης, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί καθημερινά βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο, έτσι. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν, μου άρεσε και αυτό το προϊόν, απλά θέλει λίγη ποσότητα και με το Beauty Blender το άπλωσα. Ήμουνα λίγο φοβισμένη γιατί δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει σε κρεμμόδη μορφή κάτι τέτοιο, δηλαδή σε contouring. Περισσότερο εγώ κάνω το contouring με το Kula, σας το έχω δείξει, ή με κάποιο άλλο bronzer.
Όμως ήταν καλό και το καλό ποιο είναι επίσης, ότι είναι πολύ καλό για τα ταξίδια αυτό, γιατί το βάζεις μέσα στο νεζεσέ σου, δεν χρειάζεται 500 πράγματα να κουβαλάς μαζί σου, μόνο αυτό και τελειώνει το θέμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα, αυτά ήταν τα αγαπημένα του μήνα Αυγούστου. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει κάτι από όλα αυτά που σας έδειξα, γράψτε το μου κάτω από τα σχόλια να μου πείτε και εσείς τη δική σας γνώμη. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, να κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι, να πατήσετε από δίπλα το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε πότε ανεβάζω βίντεο, να με ακολουθείτε σε Facebook και Instagram, γιατί στο Instagram είμαι πολύ ενεργή, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!